Θα Καλό είναι. μεσημέρι. Καλό Ανάπτυξη μεσημέρι. Δείχνει, δείχνουν οι, ε, διε, τις τάξεις του 2,1%. Δείχνουν οι αρεινές προβλέψεις τη Κομισιόν. Αναθεωρήθηκε ο στόχο που είχε για φέτος η Κομισιόν. Στι αερινέ προβλέψει είχαμε στόχο 2,2%. Τώρα στι καλοκαιρινέ προβλέψει ο στόχο είναι 2,1%. Η Κομισιόν πιστεύει ότι ουσιαστικά θα υπάρξει μια όθηση στην κατανάλωση η οποία θα προέλθει από την αύξηση του εισοδήματος των χαμηλών στρωμάτων λόγω των μέτρων που υπήρξαν τον Μάιο. Βέβαια, βασική προϋπόθεση για να δοθεί αυτή η όθηση, όπως λέει η Κομισιόν, είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα, σε ερώτηση που έγινε στον κύριο Μοσχοβησή, σημείωσε πως όντως υπάρχει και έχει υπογραμμιστεί και στο Eurogroup των προηγούμενων ημέρων ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ίσως να μην πιάσει το στόχο του 3,5% ενώ μας ενημέρωσε πως και σήμερα το πρωί μίλησε, έχει μιλήσει ήδη με τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Α κρατήσουμε τα νούμερα, να δούμε αν θα επαληθευτούν. Εγώ να σα πω την αλήθεια, θα ευχόμουν να δούμε την άλλη φορά τα διπλάσια. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρο ότι αυτά γίνονται. Να, Με πούμε... Μια Να πούμε, όμως και άλλη μια θετική εξέλιξη είναι ότι ο οίκος αξιολόγησης της Μούντις σε έκθεσή της που έχει εκδώσει λίγο πριν την προγραμματισμένη αξιολόγηση για τη χώρα, για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας που θα είναι στις 23 Αυγούστου, σημείωσε πως η επικέντρωση της νέας κυβέρνησης της Ελλάδας στην ενίσχυση των επενδύσεων είναι πιστοτικά θετική. Οπότε και από εκεί, εν καιρό, περιμένουμε θετικά νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να Ανέμεινα μείνουμε... πάντα ακριβή.